Πολύ καλησπέρα. Γιατί φύγατε? Δεν θα πούμε πάρα πολλές κουβέντες. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση. Ναι. Τη διοίκηση. Mm-hmm. Έφυγα γιατί είδα κάποια πράγματα στο τελευταίο μάτς, mm-hmm. και αποχώρησα. Το να χάνεις, ναι. δεν είναι, είναι μέσα στη ζωή είναι, δεν είναι και να χάνεις και αυτά. Mm-hmm. Δεν ξεχνάτε όταν εγώ πήγα, mm-hmm. η ομάδα είχε 12 με 13 πόντους. Mm-hmm. Τώρα έχουμε 28. Mm-hmm. Όταν έχεις 28 και έχεις και άλλες 10 ομάδες κάτω σου, ναι. έτσι είναι η ομάδα Γ' Αθηνική, πέφτουν 8 ομάδες, mm-hmm. το παλεύεις μέχρι τέλος σεζόν. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Είδα κάποια πράγματα, ναι. που δεν μου άρεσαν. Mm-hmm. Και αν το θέλετε να το διαπιστώσετε και γιατί και πώς και αυτά, επειδή δεν θέλω να ρίξω πουθενά, mm. πάρτε το βίντεο να δείτε. Με ποιον παίζατε? Με την Κοζάνη. Με την Κοζάνη είπατε? Ναι, ναι. Εμείς είχαμε φάει σε όλα τα παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα παιχνίδια ήταν. Είχαμε φάει 11 γκολ και φάγαμε 4 γκολ σε μια ομάδα που έβαζε ούτε μισό γκολ την Κυριακή. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε? Ναι. Ο άνεμος. Ο άνεμος θα βάλει τα 4 γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ο άνεμος. Εμείς δεν είχαμε τίποτα κόντρα στον άνεμο. Όχι, όχι. Είχαν ανοίξει τις πόρτες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αντίσταση καθόλου. Άρα παραδοθήκαμε μαχητή, μας πήρε να μπάρεις, κύριε Βάκουλα. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Και επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι κάποιους ανθρώπους, τους φίλους μου και αυτά, mm. και γι' αυτό αποχώρησα. Να ρωτήσω κάτι, να τους, φίλους τους φίλους σεβαστήκατε ή την αξιοπρέπειά σας σεβαστήκατε? Πάντα πρώτα. Την αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια και όχι αυτό. Ναι. Και παραιτηθήκανε και 4-5 σύμβουλοι. Δεν είναι τυχαίο. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Ούτε με ξέρανε, ούτε με τους ήξερα. Όμως αυτές τις 1,5-2 μήνες που ήμουν εκεί, ναι. και δούλευα πάρα πολύ σωστά και μπορεί να μάθεις, ναι. αυτά. Όταν είδα κάποια πράγματα που δεν μ' αρέσανε, ναι. στο τελευταίο μάτς, mm-hmm. Έπρεπε να αποχωρήσω. Όταν είδατε να ανοίγουμε τις πόρτες στον άνεμο, λέτε τι να μείνουμε εδώ. Αν δεις το μάτς, ναι. Είναι τα πίστευτα όμως αληθινά. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Ναι, ναι. ναι. Όχι, αλήθεια εδώ. Αισθανθήκατε προδομένος εκείνη τη στιγμή? Σοβαρά σας μιλάω τώρα. Βέβαια, τι με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί να ρωτήσεις χωρίς να θίξω κανέναν, μπορεί να ρωτήσεις τι δουλειά κάναμε αυτούς τους 2 μήνες. Όταν πας σε μια ομάδα, mm-hmm. και πας να κάνεις μια προπόνηση, mm-hmm. και δεν ξέραν τι είναι στημένες φάσεις, δεν κάνανε ποτέ σε 3 mm-hmm. μήνες, δεν κάνανε ποτέ. Mm-hmm. Δεν κάνανε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και με κοιτάγανε με ανοιχτό στόμα, γιατί δουλεύαμε. Mm-hmm. Όταν στην Γάμα Εθνική δεν κάνεις πρωταθλητισμό όπως mm-hmm. ο Άρης, mm-hmm. πέφτεις. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θέλω, εγώ θα πάω τη Δευτέρα πάνω για να χαιρετήσω και, το, mm-hmm. και τον πρόεδρο και τους πρόεδρους αυτούς δύο, mm-hmm. και την διοίκηση, mm-hmm. και θα φύγω. Αλλά πρέπει να σέβονται κάποιοι, mm-hmm. ναι, η ομάδα mm-hmm. δεν είναι ούτε του Προέδρου, mm-hmm. εννοώ με την καλή έννοια, έτσι. Ναι, γιατί ναι. Αυτοί ματώνανε, αυτοί οι δύο και οι σύμβουλοι. Ναι. Όταν όμως θέλουν να κάνουν κουμάντο οι παίκτες, ναι. είναι δύσκολο. Εδώ ήθελαν οι παίκτες να κάνουν, συγγνώμη να το ξεκαθαρίσουμε, θέλαν να κάνουν κουμάντο οι παίκτες για να φάνε τον Βαβακούλα δηλαδή. Κοιτάξτε, εμένα δεν μπορεί να με φάνε, γιατί εγώ τους απέδειξα, είχαν ένα γήπεδο ολόκληρο και είχαν 13 πόντους. Άρα δεν ήταν θέμα να φάνε σας. Εντάξει, όχι. Έτσι, ξεκάθαρο. Παίζανε, ο άνεμο, το κατάλαβα κύριε Βαβακούλα, ήταν ο άνεμος που έβαλε τα 4 γκολ και ανοίξαμε τις πόρτες και τα δεχθήκαμε. Το κατάλαβα. Κάποιοι δεν παίζανε και κάποιοι που παίζανε που ήταν φίλοι. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γιατί έχω μάθει να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αν εγώ είχα ευθύνη πάντα σε μια ομάδα, αν ναι. δεν πάει καλά και αυτά, ο πρώτος που πρέπει να πάρει την ευθύνη είναι ο προπονητής. Ναι. Και ποτέ να μην τα βάζεις με παίχτες. Ναι. Ποτέ. Mm-hmm. Γιατί οι παίχτες είναι αυτοί που σου δίνουν το τέτοιο. Και εσύ πρέπει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όταν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν για αυτά, εγώ τι είπα. Εγώ δεν ήμουν εδώ, mm-hmm. ήρθα, σας βρήκα. Σας mm-hmm. βρήκα με 13 πόντους. Mm-hmm. Σχεδόν πεσμένοι. Mm-hmm. Έτσι, φτάσαμε στις 28. Mm-hmm. Και θα παλεύαμε μέχρι τέλος σεζόν, mm-hmm. όπως ήταν οι άλλες ομάδες, το δούμε κι εμείς. Mm-hmm.
Το γιατί δεν παίζει ο Παναγιώτης, γιατί 11 παίζουν. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Σημαίνει ότι γιατί δεν παίζει ο Κώστας ή ο Γιώργος, αυτό μου βγήκε εμένα σε καλό, διότι εγώ έφτασα να έχω 28 πόντους. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, από αυτή την ιστορία, αυτό το παιχνίδι, μπορεί κάποιοι να θησάβρισαν. Να θησάβρισαν εντός εισαγωγικών, έτσι. Όχι, όχι. Τι να θησάβρισαν. Για στοίχημα και αυτά δεν παίζουν. Όχι. Τίποτα. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι αυτά. Απλώς έχουν κακή νοοτροπία. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή είμαι του χωριού, πρέπει να παίζω. Μάλιστα. Και να αφήνω εγώ κομμάτι τη ζωή μου, ναι, να μην έχω να φάω. Δεν είναι αδικό τον άλλον. Ναι. Δεν είναι, δεν πάνε να είναι ο γιος μου. Δεν είναι καλός, δεν θα παίξω. Ναι. Κύριε Βακούλα, να πω την αλήθεια, λίγο μπερδεύτηκα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίξανε επειδή ήταν φίλοι με την Κοζάνη, επειδή θέλανε να χάσει η ομάδα, θέλανε να διώξουν τον Βακούλα, γιατί χάσανε. Όχι, όχι. Δεν παίξανε γιατί έπρεπε να παίξουν καλύτερα. Καλύτερα. Και σε αυτούς μέσα είναι 3-4 φίλοι. Ναι. Που είναι από το χωριό ή από το διάφορα. Ναι, και τι κάναμε. Εντάξει. Δεν είναι θέμα. Αυτό που εκεί πέρα δικό τους. Όταν όμως, όταν εγώ είμαι ένας, για αυτούς ένας ξένος, mm-hmm, δεν είναι. Ναι. Και έφυγα από εδώ από την Αθήνα γιατί ήταν φίλοι μου οι προέδροι να πάω να βοηθήσω και δεν σέβονται ούτε την ομάδα αυτή, δεν σέβονται και τον εαυτό τους. Αν το κάνανε σε μένα, mm-hmm, θα το κάνουν και αύριο. Ναι. Έτσι. Δεν είναι. Ο πρόεδρος τι σας είπε. Αδερφέ, έχω και το συμβούλιο γιατί ήταν εξαιρετική. Ναι. Εσείς λέτε όμως φύγανε και 4-5 σύμβουλοι παρατήθηκαν μαζί. Ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική. Mm. Εδώ σου λέω εγώ. Mm. Και αν δεις και το βίντεο. Ναι. Χτυπάνε το κεφάλι τους μεταξύ τους. Μάλιστα. Με τον άνεμο, που έπιασε με τον άνεμο και μπαίνανε τα γκολ. Όχι οι παίχτες. Ναι, το κατάλαβα. Οι σύμβουλοι το χτυπάνε. Όχι. Με αυτά που είδανε. Με αυτά που είδανε. Ναι. Το κατάλαβα. Δεν έχει να φάμε 11 γκολ σε 25 παιχνίδια και να φάμε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι. Mm. Πόσο τελείωσε το αποτέλεσμα, ποιο ήταν, 4-3. Βάλατε και 3 όμως, εντάξει. Όχι, χάναμε στο πρώτο λεπτό 1-0, το γυρίσαμε στο 45 2-1, φάγαμε ένα γκολ Ομόνια Σύνταγμα. Ομόνια Σύνταγμα. Ναι. Πάρ' το να το δεις το βίντεο, τώρα εγώ μπορώ, σου λέω τα δικά μου. Ναι. Πάρ' το δεις. Έφυγε αριστερό μπακ από εκεί. Ναι. Και όποιος ήταν μπροστά, είχαν πάθει, έχεις ακούσει το τραγούδι του Γιάννη του Πουλόπουλου, το άγαλμα. Κάνανε το άγαλμα οι αμυντικοί, Ρε, πήγαινε να το δεις τώρα, για μόλις το δεις, ναι, και πάμε στα άλλα. Και κοίτα τα γκολ που φάγαμε. Από το πρώτο μέχρι το τέταρτο. Μάλιστα. Και κάναμε από το 88-85 μέχρι το 94 πάνω από 4 ευκαιρίες κλασικές. Μόλις φτάναμε στην περιοχή πέφταμε. Για να μην βάλουμε γκολ. Όχι. Ήθελαν να παίξουν τα παιδιά, ναι, με παπούτσια χωρίς τάπες. Και εκεί είχε χιόνι. Είχε παγώσει. Είπα, τους είπα, βάλτε τάπες, δεν έχουν. Και είμαστε επαγγελματίες, τώρα σε τεχνικό, γιατί επαγγελματίες, ναι, 30 του μηνός, όλοι παίρναμε τα χρήματά μας. Όλοι. Mm-hmm. Αν είναι 60-65 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, mm-hmm, ο Καμπανιακός είναι μία από τις 20 ομάδες που πληρώνουν. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Εντάξει, δεν φταίνε όμως αυτοί αν δεν είχαν τάπες, κύριε Παπακούλα. Τι? Δεν φταίνε, λέω, αν δεν είχαν τάπες στα παπούτσια. Γιατί? Φταίνε? Δεν ποιος θα φτιάξει. Ο πρόεδρος θα τους πάρει το τέτοιο. Πας να παίξεις ένα χόρτο που είναι βρεγμένο αυτά. Θα φορέσεις τάπες τις μακριές, τις κοντές, αυτά. Ναι. Και τα παπούτσια ποιος τα παίρνει, ο παίκτης ή η ομάδα? Οι παίκτες παίρνουν τα παπούτσια, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του. Εγώ θέλω να πάω να πάρω τον Ρονάντο, εγώ θέλω να πάρω τον Μπαρτσελώνα, εγώ θέλω να πάω. Ξέρεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Ό,τι βλέπουν η τηλεόραση, αυτά. Αυτό δεν είναι το γεγονός αυτό. Mm. Αυτό δεν με πειράζει ο καθένας. Έτσι. Η ομάδα τα πλήρωνε κανονικά, 30 αντιπινός. Mm. Mm. Ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, μόνο στο οικονομικό. Έτσι. Mm. Αλλά δεν με πείραξε αυτό. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη, όλοι θα κάνουμε λάθη να φάμε γκολ. Την άλλη Κυριακή θα είμαι καλός και που έφαγα την άλλη Κυριακή έβαλα γκολ, θα σώσω. Έτσι είναι, έτσι η μπάλα είναι ωραία. Αλλά είναι και καμία φορά η αδιαφορία. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής λέει: Βαβακούλα στο καλύτερο αριστερό μπακ, λέει, της Ελλάδας.
Εντάξει, αυτά τελειώσανε. Αυτά, last εγώ, year, last year, αυτά πεθάρανε. Τελειώσανε. Εγώ έχω, επειδή έχω μάθει τη ζωή μου να πολεμάω, ναι. Τελείωσα το ποδόσφαιρο, πήγα, έβγαλα τα διπλώματα για να πάρω. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι και από, δεν ξέρω από συναδέλφους δεν έχω δίπλωμα γι' αυτό, ναι. Και πώς οδηγάω χωρίς δίπλωμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και δίπλωμα έχω και τα πάντα έχω. Τα όλα. Έτσι. Εδώ βέβαια αυτό που συνοδεύει τον Βακούλα πέρα από τις ποδοσφαιρικές ικανότητες και τη γνώση είναι και ο χαρακτήρας, ότι είστε και λίγο, κάνετε και λίγη πλάκα έτσι, σας αρέσει δηλαδή. Η πλάκα είναι όταν χρειάζεται και να κάνει. Ποτέ σε ένα όταν παίζεις ποδόσφαιρο ή στην προπόνηση δεν μπορεί να κάνεις να είσαι όλο σοβαρός, αυτά. Πάντα υπάρχει στο α και το ω στον άνθρωπο. Ναι. Και στη δουλειά σου που κάνεις εσύ και στη δουλειά μου, αν δεν έχεις καλή ψυχολογία δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Μάλιστα. Όταν είσαι ψυχολογικά καλά μπορεί να κάνεις πάντα αυτά. Αλλά μπορεί να ρωτήσεις, εγώ δεν έχω τίποτα, μπορεί να ρωτήσεις να δεις αν εγώ ήμουν συνεφής 2 μήνες, αν κάναμε καλή προπόνηση. Mm. Προπόνηση που κάναμε κάθε μέρα καινούρια, δεν την είχαν ξανακάνει. Με κοιτάγανε με ανοιχτό το σώμα. Μάλιστα. Το συνεργάτη μου. Αλλά σου λέω, με πείραξε, είναι η... αυτό το πράγμα που έγινε την Κυριακή. Είπαμε το τραγούδι του Πουλόπουλου, το άγαλμα, κύριε Βαβακούλα, το είπατε. Επειδή, Πουλόπουλος, το άγαλμα. Ασχολείστε με αυτά. Δείτε το, βάλτε το βίντεο. Το βίντεο. Και να με ξαναπάρεις πάλι τηλέφωνο αύριο. Έγινε, ευχαριστώ, κύριε Βαβακούλα. Μπορεί εγώ να λέω πράγματα που δεν πρέπει. Όχι, όχι.